ανακοίνωση που έχουμε από τον Καραφώτη που είπε ότι δεν θα γίνει τελικά. Ενημερώθηκαν ότι σταματάει, δεν γίνεται το room service. Ναι, αυτό είναι. Και τι κρατάς εσύ, Άρη μου? Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι κρατάμε στα χέρια μας και είναι μια αποκλειστικότητα της εκπομπής. Κρατάμε μια επιστολή κόλαφο του Αλέξανδρου Ρίγα. 9 σελίδες. Ναι, 9 σελίδες. Μπρος πίσω. Ήθελα, θα τις διαβάσουμε όλες. Σε παρακαλώ. Ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να μας μιλήσει ο Αλέξανδρος για το άδοξο τέλος της σειράς. Και η αλήθεια είναι ότι μας τιμά γιατί ετοίμασε μια επιστολή 9 σελίδων. Είναι πολύ πολύ αναλυτική. Όπως καταλαβαίνετε, λόγω τηλεοπτικού χρόνου δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε όλη την επιστολή, αλλά μπορούμε μόνο την αποσπάσματα. Μπορούμε να την αναρτήσουμε μετά στα social, αλλά για να είμαστε σωστοί. Αλλά θα την αναρτήσουμε ολόκληρη την επιστολή. Σε εμάς την έστειλε. Σε εμάς, αποκλειστικά. Το πρωινό. Ναι. Αλήθεια, τώρα. Και αν θα μπορούσα να διαβάσω, γιατί ο Αλέξανδρος, ξέρετε ότι γράφει, είναι κειμενογράφος, είναι ένα πραγματικό μονόπρακτο που πολύ συχνά αναφέρει. Είναι λογοτεχνικό κείμενο. Δημήτρη, η Αφροδίτη. Είναι μονόπρακτο. Απλά εγώ τώρα ήρθα το ραδιόφωνο, όντως δεν ξέρω. Δεν το έχω διαβάσει με τον Αλέξανδρο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ σύντομοι. Μόλις κουράσεστε, θα μου λέτε να πάω παρακάτω. Να σου ερωτήσω, να σου κάνω μία πρώτη ερώτηση πριν ξεκινήσει. Καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα για τη θέση του Αλέξανδρου σε σχέση με τη διακοπή της σειράς, έτσι. Ναι, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα γιατί. Γιατί είναι σημαντικό ότι πρώτη φορά ακούγεται η δική του ακριβώς. Θέση. Ακριβώς. Καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα γιατί δεν ωραία ήταν φωτογραφία. Ποτέ μα ποτέ έτοιμα τα σκηνικά, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει παρακάτω ο Αλέξανδρος στα γυρίσματα. Και επίσης ποτέ μα ποτέ πλην τις 2 Οκτώβρη δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Sky. Α, γι' αυτό πηγαίνανε και φεύγανε. Δεν ήταν έτοιμα τα σκηνικά. Ακριβώς. Δύο του μήνα. Αφού είχε βγει. Δεν βγήκε δελτίο τύπου. Θα σου πω, υπήρχαν συνέχεια αναβολές. Ανακοίνωση ότι η σειρά θα. Πριν από ένα. Ότι θα ξεκινούσε μαζί. Όταν παίχτηκε το τρέιλερ, ο ίδιος θα το ακούσετε κιόλας από εδώ που θα διαβάσετε. Πάντα. Λοιπόν, ξεκινάω. Για να μην κάνουμε εικασίες, Δημήτρη. Λοιπόν, εικασίες δουλεύω. Φλεβάρι του 19 δέχτηκα πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky να γράψω και να σκηνοθετήσω μια τηλεοπτική σειρά για τη σεζόν 19-20 με εταιρεία παραγωγής την Noir Productions. Που μου προτάθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό. Η σειρά θα είχε έναν πρώτο κύκλο 15 αυτοτελών ή μη αυτοτελών επεισοδίων και μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Πρώτη φορά κάθομαι και γράφω 18 ολόκληρα επεισόδια, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτοσαρκάζεται και λέει ότι ναι, είμαι καλό παιδί, πλέον είμαι εργατικός, να με προτιμάτε γιατί παρέδωσα 18 επεισόδια με την πρώτη. Συμφωνούμε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα 27 Μαΐου, το αργότερο 7 Ιουνίου. Αυτό συμφωνούμε. Sky, εγώ ίδιος και η εταιρεία παραγωγής. Ωραία. Περνάει 27 Ιουνίου, περνάει 7 Ιουνίου, έρχεται νέα ημερομηνία 20 Ιουνίου. Δεν ξεκινούν τα γυρίσματα. Στο γιατί των συντελεστών και το δικό μου, οι απαντήσεις από την εταιρεία παραγωγής και από την κυρία Άννα Λεμπέση ήταν εκνευριστικά μονότονες. Δεν έχουμε ακόμα υπογράψει με το κανάλι. Η κυρία Άννα Λεμπέση είναι παραγωγός. Ακριβώς. Βρίσκουμε, λέει, στυλό, αλλάζει η ημερομηνία, παίρνουμε νέα ημερομηνία 8 Ιουλίου. Τρεις αναβολές μέχρι στιγμής. Βλέπω το παγόβουνο να έρχεται, λέει, πάνω μου. Με ζώνουν τα φίδια. Αρχίζουν να ενημερώνω τόσο τους υπεύθυνους της σειράς όσο και τους υπεύθυνους του Sky με κάθε τρόπο και με κάθε τόνο ότι παιδιά αργούμε. Δεν θα είμαστε εντάξει με τις ημερομηνίες. Κάθε μέρα που χάνεται μετακυλεί η μοιραία και την ημερομηνία έναρξης. Θα χάσουμε το τραπέζι στην Ποφίλιου. Αυτό σαρκάζεται για ακόμα μια φορά. Του λένε κάποια στιγμή, και μας λέει και ποιος του το είπε, έλα μωρέ Ρίγα, χαλάρωσε, μια κωμωδία είναι. Και αν δεν γίνει αυτό, και αν δεν γίνει το άλλο, και αν δεν έχουμε και σκηνικά, δεν χάθηκε και ο κόσμος, σιγά μην καταλάβει το κοινό. Όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε από υπεύθυνο της εταιρείας παραγωγής. Άρα εδώ έχουμε καταγγελία για προχειρότητα από την πλευρά της παραγωγής. Η διαδικασία, παραλαμβάνω, είναι ότι ο δημιουργός με την παραγωγή το φτιάχνουν και το πουλάνε, το δίνουν στο κανάλι. Ναι. Άρα δεν μπορούσε να ξεκινήσει το γυρίσματα, δεν υπήρχε σκηνικό. Ναι, γιατί ο ίδιος είχε παραδώσει πάρα πολλά και μετά επεισόδια. Τρεις αναβολές που είπε η Αφροδίτη. Νέα ημερομηνία 24 Ιουλίου. Θα αρχίσουμε μεν. Του λένε, αλλά από εξωτερικά γυρίσματα και με κάποιες σκηνές από κάποια σκόρπια επεισόδια, γιατί ακόμα τα σκηνικά δεν έχουν αρχίσει. Και δεν μου βρίσκουν ούτε ξενοδοχείο, λέει, για εξωτερικά γυρίσματα. Ξεκινάμε με δόξα και τιμή για ένα σύριαλ που γίνεται σε ξενοδοχείο, αλλά σε ένα κτήμα για γάμους, βαφτίσια και άλλα μυστήρια της εκκλησίας μας. Το παγόμενο έχει φτάσει στα 700 μέτρα, λέει εδώ, Αφροδίτη μου. Είναι Αύγουστος, λέει, και γίνονται πάρτι, παντρεύεται ο κόσμος, θέλουμε να ξεκουραστούμε. Σταματάω τα γυρίσματα. Ξεκινάνε τα mail. Και κάποια στιγμή τότε, όταν λέει του δίνουν νέα έναρξη γυρισμάτων 19 Αυγούστου. Τέταρτη αναβολή. Ναι, του λένε ότι θα του έχουν έτοιμα τα σκηνικά. Νέα υπόσχεση για σκηνικά που δεν ήταν ποτέ έτοιμα. Να βάζει μια άλλη ταινία. Ναι, ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Που δεν το έχω πει γιατί δεν υπήρχε λόγο. Ναι, 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 ναι. Μέσα Ιουλίου λοιπόν με πήρε και εμένα τηλέφωνο ο Αλέξανδρος Ρίγας και μου ζήτησε να μου κάνει τη τιμή. Να συμμετάσχω. Μπορώ να επιβεβαιώσω λοιπόν ότι έχω λάβει ένα κανονικότατο σενάριο επεισοδίου από την αρχή μέχρι το τέλος, ολοκληρωμένο από τον Ιούλιο.
Μάλιστα μέσα ήταν τώρα να το πω. Ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης επίσης που θα έκανε guest, ήταν ο Κώστας Καραγώτης που θα έπαιζε κιόλας. Τους αναφέρει. Και ήταν και ο Γιώργος Λιανός. Τους αναφέρει όλους μέσα. Έχω ολοκληρωμένο, δεν είναι το θέμα του κουτσομπολιού του πράγματος, ότι έχω σενάριο και θα ξεκινούσαμε και θα πήγαινα 25 Αυγούστου ήταν η μέρα των γυρισμών. Άρα ουσιαστικά ήταν ανοργάνωτο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπήρχαν σκηνικά. Ακριβώς. Και δεν γινόταν συνέχεια αναβολές. Συνέχεια αναφέρεται και στο θέμα του εξωδίκου. Λοιπόν, και όντως το εξώδικο, γιατί του είπαν ότι παραδόθηκε, ολοκληρώθηκε πανηγυρικά το πρώτο επεισόδιο 14 Σεπτέμβρη, μόλις 12 μέρες πριν τις 26 Σεπτέμβρη που ήταν η ημερομηνία προβολής. Φυσικά όλο αυτό δεν προλάβαινε να γίνει, γιατί ήθελε μοντάζ, ήθελε να μιξαριστεί ο ήχος και λέει, βλέποντας ότι πέραν του παγόβουνου έχω πλέον να κάνω με τοπική σύγκρουση, στέλνω το πρώτο εξώδικο εναντίον της παραγωγής κοινοποιούμενο στον Sky. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μετά τις αναβολές και επανεκκίνηση γυρισμάτων, πάω, λέει, στο προγραμματισμένο μου γύρισμα με την αγωνία όλων για το ότι μέλλει γενέστε, συνεχίζουμε γυρίσματα μέχρι και τις 2 Οκτώβρη του 2019, όπου και οι ηθοποιοί της σειράς μου ανακοινώνουν ότι σταματάνε οι ίδιοι τα γυρίσματα τώρα 2 Οκτώβρη, γιατί υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Στοπ, λίγο. Είχαμε πει τότε ότι υπήρχε διακοπή γυρισμάτων γιατί οι ηθοποιοί είχαν πει ότι είναι απλήρωτοι και κάποιοι από την παραγωγή έβγαιναν και έλεγαν όχι, δεν ισχύει. Θα το κλείσω. Που αυτό είναι μια απαντάκι καινούργια πληροφορία. Το εξώδικο που αναφέραμε από την εκπομπή και πρέπει να το κάνουμε. Ναι, εξώδικο στο Sky. Υπάρχει και εξώδικο στον. Κοινοποιούμενο. Εξώδικο στον Sky, κοινοποιούμενο στον Αλέξανδρο. Παιδιά, είναι οργάνωτο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απλά, λαϊκά. Όχι από τον Αλέξανδρο, ο Αποστόλου. Από τον Αποστόλου υπάρχει εξώδικο. Λοιπόν, να σα δώσω μια πληροφορία που είναι πληροφορία που δεν ακούστηκε ποτέ. Ακόμα και στις 2 Οκτώβρη δεν είχαν παραδοθεί τα υπόλοιπα 8 σκηνικά το Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς. Δύο μέρες μετά από τις 2 Οκτώβρη, δηλαδή 4 Οκτώβρη, του εστάλει και υπέγραψε το συμβόλαιό του. 4 Οκτωβρίου. Δύο μέρες μετά την υπογραφή του συμβολέου, ο Sky μου ανακοινώνει επίσημα τη μη μετάδοση της σειράς. Έχει και άλλα σημεία που θα πρέπει Έχει να και άλλα σημεία γιατί απαντά και για τον Αλέξανδρο. Δημήτρη Αποστόλου. Τον Δημήτρη Αποστόλου. Γιατί υπήρξε όντως ένα εξώδικο του Δημήτρη προς τον Sky όμως. Και λέει ότι ο Δημήτρης γνωρίζει ότι τα δικαιώματα του πρώτου serial κόκκινο δωμάτιο βρίσκονται στο Μέγκα. Αυτό λοιπόν που ήταν ένα εξώδικο, κοινοποιήθηκε στον Αλέξανδρο, είναι ένα εξώδικο του Δημήτρη προς τον Sky. Και ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος γνώριζαν. Ο Sky έστειλε εξώδικο που λέγαμε για το τρέιλερ, που έχει ακουστεί. Εδώ αναφέρει μόνο ένα εξώδικο για τα γυρίσματα που ήταν κοινοποιούμενο στον Sky. Πάντως ο Αλέξανδρος στο τέλος, από ό,τι κατάλαβα, Άρη μου, επιχειρηματολογεί και υποστηρίζει ότι η σειρά που ετοίμαζε δεν ήταν το κόκκινο δωμάτιο. Ναι, αυτό λέει. Ότι... Και εδώ υπάρχει μία σύγχυση. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι από την αρχή, από τον Ιούλιο, γιατί όλα τα άλλα μετά με τον Αποστόλου ήρθαν στη συνέχεια, δεν ξεκίνησε έτσι η ιστορία. Είναι σημαντικό να ακούγεται η άποψη του Ρίγα. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι φάνηκε ότι δεν στήριξαν αυτή τη σειρά. Τώρα είναι αυτό η παραγωγή, είναι το κανάλι που πιέζει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι παραγωγή. Δεν στήριξαν καθόλου αυτή τη σειρά. Εγώ χαίρομαι που βγήκε ο Ρίγας και είπε επιτέλους τη θέση του. Σέβομαι ότι επέλεξε το γραπτό, γιατί εκείνη και όλη του η δύναμη δεν ήθελε να μιλήσει. Χαίρομαι που αποκαθίστανται και κάποιες ανακρίβειες που ίσως να υπόθηκαν από όλους εμάς τους δημοσιογράφους σε σχέση με την αναβολή και τη ματέωση τελικά της σειράς. Κοίταξε το ότι υπέγραψε και συνέχισε μέχρι 4 Οκτώβρη και ήλπιζε, σημαίνει ότι προσπάθησε μέχρι τέλους να βγει αυτή η σειρά. Γιατί από τον Ιούνιο μέχρι 4 Οκτώβρη αυτό λέει ότι εγώ προσπαθούσα και έδινα χρόνο. Έδινα χώρο. Προσπαθούσα. Και εν τέλει υπέγραψε, αλλά μου ανακοίνωσαν ότι δεν θα βγει. Ήταν να πούμε ότι θα αναρτήσουμε ολόκληρη την επιστολή στα social media της εκπομπής. Γιατί είναι 9 σελίδες. 9 σελίδες, βρε Αλέξανδρε. Συγγραφέας είναι ο άνθρωπος. Μα είναι συγγραφέας. Έπρεπε να κάνουμε ένα. Να το έκανες τύπου διάλογο. Και να κάνουμε. Να πάει.